Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, ονομάζομαι Μαρκουίζος, μένω στη Γλυφάδα και βρήκα το γράμμα στο γραμματοκιβώτιό μου. Να σας πω περί τίνος πρόκειται. Εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή και πληροφορούμε τους ανθρώπους για το σκοπό του Θεού που έχει να κάνει τη γη παράδεισο. Παράλληλο. Παράδεισο. Μισό λεπτό, χτυπάει το κινητό, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να σας πάρω εγώ σε δύο λεπτά γιατί στην μιλάω στο τηλέφωνο. Να είστε καλά. Ευχής έργων. Ευχής έργων να συμβεί αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Κοιτάξτε με τη βοήθεια. Πάνω απ' όλα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε οτιδήποτε χρειαστείτε να συζητήσουμε. Απλά τώρα μιλάω στο κινητό και αν θα θέλατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθειά σας. Γεια σας. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Πείτε. Παρακαλώ, Λεμόνα. Λοιπόν, εμείς θέτουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Ναι. Και πιστεύουμε ότι για να τα έχει φτιάξει έτσι από την αρχή, κάποιο σκοπό θα έχει και ακριβώς επειδή όπως εμείς φτιάχνουμε κάτι και θέλουμε να το ολοκληρώσουμε και να έχει ένα αίσιο τέλος και να πετύχει το σκοπό του, το ίδιο έχει και ο Θεός. Είναι αυτονόητο αυτό. Αυτό είναι κανόνα στη ζωή. Εγώ έτσι ως κανόνα το ορίζω. Ακριβώς. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού είναι το θέλημα του ανθρώπου. Mm-hmm. Και αντίστοιχα. Και το θέλημα του ανθρώπου είναι το θέλημα του ίδιου του ανθρώπου. Ναι, ξέρετε, όσο όταν κάποιος είναι, ας πούμε, περίπου στη μέση του βαρελιού ή προς τα πάνω, δεν ξέρει τι γίνεται και νιώθει μια εξασφάλιση. Όταν όσο πιο χαμηλά είναι, σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω για να δει τι γίνεται. Και εγώ μην νομίζετε, στο σπίτι πιστός είμαι εγώ κατά βάση, μιας και δουλεύω στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Είμαι υπάλληλος ενώ είμαι ανήκω στο πολιτικό προσωπικό, δεν είμαι ιερέας. Στο σπίτι μου σας πληροφορώ ότι έχω και δύο παιδιά, εκ των οποίων η μικρή μου η κόρη, η Ατζέλικα, δεν... πώς θα το πω, θεωρώ ότι έχει άγνοια για τον λόγο του Κυρίου. Επίσης η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Η γυναίκα μου είναι εβραϊκής καταγωγής. Μάλιστα. Είχαμε κάποια προβλήματα με το γάμο μας κτλ. Αλλά τώρα βλέπω ότι όλη η οικογένεια, μιας και δεν υπάρχει αυτό, ο λόγος του Κυρίου, διασπάστηκε. Δηλαδή η κόρη μου ασχολείται με κάτι snowboard, rave party, φεύγει από το σπίτι πολύ, έχει ένα αγόρι με κάτι τσουλούφια και κάτι φράτζες. Η γυναίκα μου από την άλλη, έχω έναν τον Αντρέα που τον έχω για τον κήπο εκεί, εν πάση περιπτώσει. Πιο πολύ με αυτόν, ας πούμε, επικοινωνεί, να σου το πω έτσι απλά και εγώ. Μιλάμε τώρα σαν άνθρωποι του Θεού πάνω απ' όλα. Ναι. Παρά με εμένα. Και εγώ έχω βρει σε μια αδιέξοδο, θέλω πρώτα απ' όλα να καταλάβατε, μέσα από το λόγο του Κυρίου, να ενώσω την οικογένειά μου ξανά από την αρχή. Έχετε καταρχήν διαπιστώνω ότι έχετε ένα πολύ σωστό σκεπτικό γιατί. Ο Θεός είναι ένας Θεός που αγαπάει την ενότητα. Έχει δώσει το γιο του για να ενώσει τα πάντα και πάλι. Σοβαρά. Σε αυτόν. Μιας και ο αντίδικός του, ο διάβολος, που είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, θέλει να του χαλάσει το σκοπό. Τώρα, γιατί είπατε αυτή τη λέξη, με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έξω από εδώ το λέμε εμείς. Ναι. Οπότε δεν. Εντάξει, όσο κάνατε. Με αναστατώσατε, καταλάβατε μόνο και μόνο στο άκουσμα της λέξης αυτής. Ναι, όχι, το σέβομαι αυτό που λέτε. Προσευχηθείτε λίγο μαζί μου. Φαίνεται παράξενο. Προσευχηθείτε λίγο μαζί μου. Πάτερ ημών. Προσευχηθείτε λίγο μαζί μου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ όταν βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση το ακούω, καταλάβατε, σαν είναι για μένα ένας ύμνος. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λοιπόν για να σας κοντολογήσω, να σας πω αυτό, πληροφορούμε τους ανθρώπους για το σκοπό του Θεού να κάνει και πάλι τη γη παράδεισο μέσω της βασιλείας του βασιλιάς που είναι ο γιος του, ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως. Και πρόκειται να επεκτείνει αυτή τη βασιλεία που ήδη υπάρχει, είναι μια κυβέρνηση υπαρκτή στον ουρανό. Αυτό. Να την επεκτείνει και εδώ στη γη. Θα έχουμε κάποια συνάντηση. Υπάρχει κάποια συνάντηση που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όλοι μαζί από κοντά κτλ. Κοιτάξτε, βεβαίως μπορούμε να συναντηθούμε. Εμείς συναθεριζόμαστε, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν είμαι εγώ και η σύζυγός μου. Ωραία. Επιτρέπετε να φέρω την σύζυγό μου μαζί. Βεβαίως μπορείτε να φέρετε τη σύζυγό σας. Επιτρέπονται δηλαδή οι γυναίκες. Βεβαίως. Ωραία. Ο Θεός δεν έχει αποκλείσει τις γυναίκες. Είναι κακός για κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε. Όχι, εντάξει. Αντιέβεστε. Βέβαια και αστείευα προς Θεού. Μπορείτε να τη φέρετε. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Δεν πειρά. Η γυναίκα μου βάφει τα αρκετά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει πρόβλημα να έρθει βαμμένη και αυτά. Όχι, σας παρακαλώ. Τι πράγματα είναι αυτά, Βουδαλή. Μπορεί να έρθει. Για μένα, δείτε, το πιστεύετε. Δεν ξέρω, είναι την παρέλαση προχθές που έγινε 28 Οκτωβρίου, μια καθηγήτρια που ήταν μαζί με κάτι παιδιά. Σήμερα στις ειδήσεις είδα κάτι. Η αδερφή της σύζυγου μου. Δεν ξέρω, έγινε κάποιος άλλος.
γιατί ήταν πρόσκομα. Τώρα τι να πει, κανείς, εντάξει, φαινόμενα των καιρών είναι αυτά, τι να κάνουμε. Ναι, αδελφοί μου ήτανε. Α, είναι η αδελφή σας, mm-hmm. Ναι. Δεν το σχολιάζω, δεν ξέρω καν τι έγινε, ούτε είδα απλώς ότι μία δασκάλα λέει είναι δασκάλα, έτσι. Είναι δασκάλα, ναι, τότε ναι. Τη δασκάλα είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, στην οικογένειά μας, σας τα λέω τώρα και πραγματικά βγαίνω εκτός αυτού. Στην οικογένειά μας έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα θέματα, ίσως τη φέρω και αυτή εκεί. Δεν υπάρχει θέμα. Αν θέλει και η αδελφή σας να έρθει, ας έρθει. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Δεν θα προσεγγίσω. Χάρηκα που σας άκουσα. Περιμένω τηλεφωνό σας για να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού μας. Έγινε, βοήθειά μας. Γεια σας.